και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Βγήκα έξω από το σπίτι μόνο μου. Όχι. Άφησα το μωρό στο στέρι, γιατί ξανθούλα σήμερα πήγε σχολείο αφού ήταν πάρα πολύ πολύ καλά πλέον. Μετά από 3 μέρες απουσίας. Και εγώ βρήκα ευκαιρία, αφού ο στέριος έχει 3 ημέρο ρεπό και θα ξεκουραστεί, να πάω στα IKEA. Θέλω να τους πάρω ένα τραπεζάκι από τα IKEA και καρέκλες. Δεν ξέρω αν θα τα πάρω όλα μαζί, επειδή πηγαίνω και με το λεωφορείο. Θα πάρουμε... Άμα το πάρω θα σας το δείξω, θα σας το τραβήξω βασικά εκεί πέρα. Πάω τώρα σε μία στάση να πάρω ένα λεωφορείο, να πάω στην άλλη στάση να πάρω το άλλο λεωφορείο για να πάω στα IKEA. Τα χιόνια εξαφανίστηκαν, ο καιρός είναι βροχερός. Χθες έβρεχε, σήμερα είναι πολύ καλά. Αυτά. Το σημερινό βλογκάκι θα είναι διήμερο. Σήμερα θα πάω βόλτα στα IKEA και αύριο ακόμη δεν έχω αποφασίσει, αλλά αφού θα είμαστε όλοι σπίτι, θα φτιάξουμε ή κουλουράκια ή σπιτάκι γλυκό που είναι με μπισκότα, δεύτερη συνταγή, ή μελομακάρονα. Στα μελομακάρονα τίνω, γιατί θέλω να φάω μελομακάρονα, αλλά θα δούμε. Οπότε, παιδάκια, τα λέμε στα IKEA. Έφτασα στο IKEA, παιδιά, είναι η πρώτη φορά, είμαι τόσο συγκινημένη που το λέω. Είναι η πρώτη φορά που πάω στο IKEA και δεν έχω χάσει το λεωφορείο στο τσακ, δεν περιμένω μια ώρα στην πρώτη τελευταία στάση για να έρθει το λεωφορείο. Κατέβηκα δηλαδή από το ένα λεωφορείο και ήρθε το άλλο λεωφορείο και με έφερε στα IKEA. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί δεν ξεπατώθηκα για να φτάσω εδώ πέρα. Φτάσαμε IKEA! IKEA επιτέλους. Έκανα πάρα πολύ γρήγορα βασικά. Απλά τώρα πρέπει να περιμένω μισή ώρα το λεωφορείο, γιατί σήμερα χάζεψα πολύ γρήγορα. Ήρθα μόνο να πάρω αυτά που ήταν να πάρω και δεν ήθελα να ψωνίσω παραπανίσια πράγματα. Πήρα το τραπεζάκι, πήρα και 2 καρέκλες. Δεν πήρα τις ασορτή καρέκλες με το τραπέζι όμως. Θα δείτε γιατί, θα σας εξηγήσω μετά όταν το φτιάξουμε σπίτι. Και αυτά. Επίσης εδώ τώρα στο IKEA παντού βασικά πουλάνε χριστουγεννιάτικα δέντρα, φρέσκα χριστουγεννιάτικα δέντρα, κανονικά δέντρα, κάθε χρόνο. Και από όσο θυμάμαι, νομίζω πέρσι, εδώ πέρα οι Γερμανοί στολίζουν 24 Δεκεμβρίου και το κρατάνε μέχρι την πρωτοχρονιά, 1 του μηνός. Νομίζω, θα το ψάξω μετά που θα πάω σπίτι και θα σας πω με σιγουριά. Αλλά εδώ γενικά προτιμάνε τα φρέσκα δέντρα, τα παράγουνε για να τα στολίζουν τα Χριστούγεννα και μετά τα Χριστούγεννα, 1-2 του μηνός ας πούμε, 3, σε όλο το, στα πεζοδρόμια έχει πεταμένα δέντρα για να τα περάσει, να περάσει αυτός που τα μαζεύει και να τα πάει, δεν ξέρω κι εγώ που τα πάει. Οπότε θα τα πούμε σπίτι με το καινούργιο μας τραπέζι. Φύγε στο δίνε, δεν σου λύσα. Ωραίο είναι. Το τραπέζι. Ναι.
Νομίζω είναι το πιο τέλειο τραπέζι που μπορούσα να πάρω. Είναι με την τέζι. Είναι ξύλινο. Vad har den alla en fest, en fest hela dagen. Det är mjöl från livets grott kvar. Πήραμε αυτές τις καρέκλες από τα IKEA με κάτι ζωάκια πάνω. Κάτσε να δείξουμε αυτό. Πήραμε δύο πλαστικά για να βάλουμε τις μπογιές μας. Και εδώ. Σου άρεσε? Ναι. Εδώ βάζω μπουκέ. Εδώ θα βάλω τις μπογιές. Τέλειο. Το κλείνω. Πω πω. Και αυτό. Το άλμπουμ σου. Τέλεια. Τώρα δεν ζωγραφίσεις. Μίλη. Γεια. Πού πάμε? Σε ένα ελληνικό σούπερ. Και τι θα κάνουμε? Θα ψωνίσουμε. Πού ήσουν σήμερα? Σχολείο. Σχολείο ήσουν. Ναι, έχουμε μίτσι. Κοίτα, εδώ είναι η κάμερα. Γεια σας, τι κάνετε? Τέλειο. Wow. Έχουμε μπει στο τρένο. Και θα πάμε στο ελληνικό το σούπερ μάρκετ. Ναι. Εγώ και η Σανθούλα μόνες μας. Ναι. Δύο κορίτσια μαζί. Δύο κορίτσια μαζί. Η ώρα είναι 4:30 και έξω είναι θεοσκότεινα. Θα τραβήξουμε και στη γυρισμό λίγο πιο καλά τα στολισμένα έξω. Τα φωτάκια, ε. Ναι, και τα πράγματα. Ναι. Και πάμε να ψωνίσουμε γαλλικό μεγέθη. Γιατί εδώ δεν έχει. Και θα δούμε τι άλλο θα πάρουμε. Ναι. Νύχτα. Νύχτα. Και έχει και ένα τένα εκεί. Ναι. Γιατί δεν περπατάει? Γιατί είναι παρκαρισμένο. Και σοκολάτα. Μαγειρική μας εκπομπή! Είμαστε η Ξανθούλα και η Μανούλα. Παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε μέλο μακάρονα. Καιρός είναι. Πρώτα θα σας δείξω πώς φτιάχνω το σιρόπι. Και μετά θα φτιάξουμε τη ζύμη μας για τα μέλο μακάρονα. Γιατί θέλουμε το σιρόπι να κρυώσει και να τα ρίξεις μέσα καυτά. Ή να έχεις κρύα τα μέλο μακάρονα και να τα ρίξεις μέσα σε καυτό σιρόπι. Αυτό είναι το νόημα. Οπότε πάμε να δούμε το σιρόπι και επιστρέφουμε με τα μέλο μακάρονα. Oh, boy.
που μας είναι, όχι. Είναι αυτή, το βάζουμε πάνω στο μάτι. Το ανάβουμε και το αφήνουμε να ετοιμαστεί. Ακούμψε λίγο αυτό. Wow. Λοιπόν, όπως λέει, εννοείται η συνταγή είναι του Άκη Πετρετζίκη, παιδιά, αυτά δεν τα λέμε. Εννοείται, δεν το τρώμε, ναι. Με τα μελομακάρονα του Άκη θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θέλουμε 1 κιλό αλευράκι. Το βάλαμε στον μπολ μας. Ναι. Και θέλουμε και 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Ας μεδενήσουμε λίγο το. Σιμιγδάλι ψηλό. Ναι. Τι είναι σιμιγδάλι? Γιατί δεν μηδενίζουμε, ρε. Εδώ είσαι. Α, δεν πρόβλημα. Αυτά είναι τα στερεά μας, ας πούμε. Να βάλω λίγο. Όχι, γιατί πρέπει να το μετρήσει η μαμά, κοίτα. Από κάτω βλέπεις που μετράει. 140, 150, 160, 180, 190. Να κατέψουμε το χέρι. Περίμενε. Όχι, θα σου δώσω ένα τέτοιο να ανακατέψεις. Τι? Πάρε ένα κουταλάκι να κάτσεις. Κάτσε κόσμο τα μανίκια. Οπότε έχουμε 1 κιλό αλευράκι και 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Μετά έχουμε τα υγρά μας μαζί με τα μπαχαρικά μας που θα τα βάλουμε μέσα. Και ελπίζω να τα βάλω όλα. Λοιπόν, έχουμε 400 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Έτοιμος. 400 γραμμάρια γράφει ο Άκης πάντα. Σπορέλαιο. 180 γραμμάρια ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μη σου φύγει. Τέλεια. Και μετά έχουμε, κάτσα να σας πω μπαχαρικούλια. 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 2-3 κουτάλια του γλυκού κανέλα, 1/4 κουτάλι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική και ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Ξέχασα το ξύσμα να βάλω. Μαμά, είναι πολύ εύκολο, θες? Ναι. Λοιπόν. Όλο αλεύρι έγινε. Άπαλα, άπαλα. Μη σου πέσει. Οπότε, αυτά είναι τα μπαχαρικούλια μας. Εγώ θα τα βάλω μέσα. Και έχω και την κανέλα μου εδώ πέρα. Και πρέπει να ξύσω το πορτοκάλι. Ξέχασα να το ξύσω. Το πλημμένο μας το πορτοκάλι. 2 πορτοκάλια λέει ο Άκης. Εμένα το πορτοκάλι μου είναι αρκετά μεγάλο. Γιγαντοτεράστιο. Καλή δουλειά κάνουμε μαζί. Καλή δουλειά κάνουμε μαζί. Ναι. Α, χθες πήγαμε στο ελληνικό το σούπερ. Παιδιά, βρήκα φαρίνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρήκα φαρίνα. Θα φτιάξω κέικ, μοσχομυρωδάτο, νόστιμο, μπισκοτό. Ναι. Μπράβο, σιγά σιγά. Μάζεψε τα από τα τυχάκια εσύ. Βρήκα φαρίνα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μετά ενώνουμε τα στερεά μας με τα γλυκά μας. Ανακατεύουμε για λίγη ώρα. Δεν τα ανακατεύεις πολύ. Γιατί? Μέχρι να ενωθούν και μετά τα πλάθεις και τα βάζεις στο ταψάκι σου. Γιατί ο Άκης λέει ότι δεν τα ανακατεύουμε πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα το λόγο. Όσοι έχουν κάνει τη συνταγή ξέρουν. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, θα κόψω τα δάχτυλά μου. Τι γίνεται? Δεν υπάρχουν πιο ωραία μελομακάρονα. Εκτός από τα έτοιμα δηλαδή που είναι πάντα πεντανόστιμα. Σχεδόν πάντα. Εσείς παίρνετε μια κουτούλια και τη βάζετε εδώ. Ναι. Αυτή την κουτούλια. Λοιπόν, θα πάρει ξανθούλα το κουτάλι της να ανακατέψει λίγο αυτή στην αρχή. Το βάλουμε μέσα. Τι, μην βάλουμε. Κάτσε πάλι. Είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, πάμε ξανθούλα. Κάνεις με το κουταλάκι σιγά σιγά. Έτσι, κάνει μεγάλο κύκλο.
Μπράβο. Είναι το αλεύρι. Ναι. Για κάτσε τώρα να τα κάνει η μαμά, γιατί πρέπει να τα πλάσουμε, να φτιάξουμε και τέτοια. Ναι. Θέλω εγώ να το κάνω. Κάτσε που λάρω σε αυτό το χέρι. Εσύ θα πλάσεις μαζί με τη μαμά, δεν θέλεις? Ναι. Κάτσε γιατί, πρέπει να το κάνουμε. Να βγει το αλεύρι, να αρχίσουν να πλάθονται. Έχουμε κανέλα. Τώρα από τη σόδα κάνει φρου 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 φρου. Τι να φαίνεται που αφρίζει. Δεν αφρίζει, βγάζει φουσκαλίτσες. Χθες τα έκανε και η αδερφή μου τα μελομακάρονα, έστειλε φωτογραφίες. Μαμά, πώς θα μου το σκοτάζουν να το πάρω? Όχι αγαπούλα μου, τώρα βλέπεις. Το κάνουμε για να γίνει τέτοιο ζυμαράκι. Τσακ. Τσακ. Αλλά μετά θα με δώσεις λίγο πολύ, εντάξει? Εντάξει, κάτσε να το ετοιμάσουμε πρώτα. Θες πόσο? Δικ, θες ναι. Πόσο πολύ? Ναι. Α, τι θα φτιάξεις? Ψάρι. Ψάρι? Ναι. Δεν είναι ζυμάρι μάρι τέτοιο. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Θα το κάνουμε όλο ένα. Ή με πες. Αχ, εντωμεταξύ, φόρεσα όλες τις σκιές της Νίκς που ανοίξαμε προχθές και έβαλα το κόκκινο το κραγιονάκι και από πάνω ένα butter gloss. Το διάφανο. Yes. Για να γίνω πιο χριστουγεννιάτικη. Και ακόμα να γίνω. Παιδιά, αυτό είναι το ζυμαράκι μας. Και γιατί είναι έτσι? Γιατί τώρα παίρνεις? Θέλω να με πάρεις και εμένα, γιατί είναι να κάνω κι εγώ. Γιατί δεν μπορώ. Νομίζω είναι καλό μέγεθος. Πάρε και κάνε. Δώσε μου για πάντια. Κάντε με τα χέρι, βρε. Θέλω πάντια. Θες να βγάλω και εγώ τα γάντια να δεις τι γίνεται με το χέρι? Uh-huh. Άριστε. Θελερώνεσαι. Ε, τέχνει λίγο, θα λερωθείς. Γλυκό φτιάχνεις. Παιδιά, προσπάθησα να το σχηματίσεις λίγο πιο τέτοιο. Να βγει και λίγο μικρό. Να, ορίστε, έκανα με. Το νουράκι τους. Θα βάλω λίγο ακόμα. Θα κάνω μακρόστενα όπως τα κλασικά τα μελομακάρονα. Και άμα με βγει δεύτερο ταψί. Θα το ακούμπησε εκεί. Ακούμπησε το. Άμα με βγει δεύτερο ταψί θα κάνω και λίγα στρόγγυλα. Να πάρω λίγο ακόμα. Όχι, τέλος. Εσύ θέλεις να παίξεις και εγώ θέλω να τα φτιάξω. Αυτό που πήρες είναι αρκετό για να παίξεις. Θες τι κάνω, αυτό εδώ το κύκλο, ναι. Και το αφήνω εδώ. Ναι. Χρειάζομαι ένα πλάστη, παρακαλώ. Δεν έχω πλάστη, να πας να βρεις το δικό σου το πλάστη, από τις πλαστελίνες σου. Θα με βγει δύο ταψιά, δεν θα με βγει δύο ταψιά, δεν ξέρω. Οπότε πάμε να τα φτιάξω και θα σας τα δείξω έτοιμα στο ταψάκι μας. Λοιπόν, βάλαμε το πρώτο μας τάψι με μελομακάρονα. Τώρα θα κάνουμε το δεύτερο. Ευχαριστώ, το έκανα την παλίτσα. Τέλεια η παλίτσα σου. Τώρα θέλω να την κόψω στα δύο. Στα δύο? Ναι. Ας κάνουμε παλίτσες εδώ πέρα. Τώρα δεν έχω τα ψή, θα τα βάλω στη σχάρα αυτά. Τσοκ. Θα κάνω παλίτσες. Όπως εγώ. Ναι, αλλά το δικό σου δεν θα το βάλουμε να το φάμε. Παίξ το όσο το θες, γιατί το πασάλιψες παντού. Οπότε θα φτιάξουμε και τα στρόγγυλά μας. Λοιπόν, οπότε μετά θα έρθει η ώρα που θα τα σιροπιάσουμε. Εγώ... Μόλις τα ψήσουμε στο... Εγώ είμαι σήμερα λίγο άρρωστη. Ναι. Δεν είμαι πολύ. Είσαι όμως. Λιγουλάκι πολύ. Λιγουλάκι λίγο. Δες πως θα ήθελα να τώρα την πάω. Είναι άγαλμα. Τέλεια είναι. Η δεύτερη παρτίδα μας θα είναι έτσι.
στρόγγυλα. Ναι. Γιατί όχι. Τα ψήνεις μέχρι να ξεροψηθούν προσεκτικά, για να είναι και λίγο σκληρά. Τα βουτάς μετά στο σιροπάκι σου όσο είναι ζεστά. Και τα βάζεις, τα πασπαλίζεις με καρύδια και με μέλι. Τελικά όμως, επειδή χρειάζεται λίγο πορτοκαλάκι, ναι. Μετά πρέπει να το διπλώσουμε το πορτοκαλί. Μπορείς να με βάλεις λίγο πορτοκάλι. Τώρα δεν μπορώ γιατί τα έχω λερωμένα χέρια. Κάτσε να τελειώσω με αυτά και θα σε βάλω. Μυρίζουν Χριστούγεννα. Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως τα έχουμε καυτά-καυτά. Τώρα θα πάρω μια σπατουλίτσα. Τα βουτάς στο σιροπάκι. Παιδιά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, εγώ άνοιξα τη βρύση. Πάνω από το μελομακάρονα. Ελπίζω να αντέξουν τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Ξαφνικά δεν τα άφησε. Ορίστε. Τι κάνεις, Ξανθού? Τις. Λόδα. Τις. Λοιπόν, ήρθα μέσα στο παιδικό για να σας αποχαιρετήσω. Τα μελομακάρονα βγήκαν τέλεια. Τώρα θα συνεχίσουμε εμείς λίγο το παιχνίδι μας και μετά θα βάλουμε τα μωρά για ύπνο, να ησυχάσουμε για λίγο. Το κραγιονάκι μου δεν κράτησε τελικά. Δεν είναι σαν τη Maybelline, αλλά ήταν ωραίο. Διάρκησε αρκετά. Εσείς μην ξεχνάτε να μας κάνετε like, να μας αφήνετε σχόλια, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να αυξηθούμε, να γίνουμε πιο μεγάλη YouTube-ιστική οικογένεια. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να ευχηθώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Τσουσ!